αυτό που έζησα ήταν ένα θρίλερ, ήταν μια ταινία. Με απειλή με το κλαδευτήρι και με το δίκανο. Καραμπίνα τι είχε. Και εκείνο το βράδυ ήρθε στο μαγαζί με το κλαδευτήρι να με κόψει, να με κάνει κομμάτια. Mm. Μου είπε ότι αν δεν φύγεις σε 3 λεπτά θα σου κόψω τα πόδια και θα σε κάνω κομματάκια, θα σε σκοτώσω. Τι κάνεις να με σκοτώσεις, του λέω. Μου λέει ναι, θα σε σκοτώσω και σαν και την οικογένειά σου. Και του λέω φύγε γιατί έχω όπλο. Το βγάζω το όπλο, μήπως στη θέα του όπλου δηλαδή σηκωθεί και φύγει. Εκεί όμως μόλις είδε το όπλο αυτός αγρίευσε, έγινε ένα άγριο θηρίο. Η γυναίκα μου βλέπει live μέσω καμερών ότι αυτός πάει να με σκοτώσει. Και δεν ήταν η πρώτη φορά που έβλεπαν το θύμα να εισβάλλει στην επιχείρησή τους. Όπως εδώ, που φαίνεται να πετά πέτρες. Είχαν προηγηθεί εμπρισμός, απειλητικά σημειώματα αλλά και κρεμάλες. Όλα είχαν καταγγελθεί στις αρχές. Ενώ η οικογένεια του θύματος είχε καταθέσει στις 11 Δεκεμβρίου ότι ο γιος τους είναι επικίνδυνος για τη δημόσια ασφάλεια. Εγώ είμαι φωνιάς. Εκείνο το βράδυ θα με σκότωνε με τελετουργικό τρόπο, γιατί σήμερα αρχίζουν τα στόματα. Ο άνθρωπος αυτός είχε μπλέξει με σατανισμό. Δεν μπορώ να συνειδητοποιήσω ότι ζω. Η σφαίρα του πέρασε ακριβώς δίπλα από αυτή μου. Μετά ψαχνόμουν να δω πού έχω αίματα. Ένας φαναρτζής άνθρωπος τώρα και βρέθηκα οπλισμένος. Δηλαδή να έχω στο χέρι μου όπλο. Γιατί, τι θα πω άνθρωπος αυτά τα παιδιά μου. Ένα όπλο που το έχω προμηθευτεί εδώ και ένα μήνα. Διότι από την πολιτεία δεν βρίσκω δίκιο, δεν βρίσκω ασφάλεια. Δεν ξέρω τι να κάνω με την οικογένειά μου. Πώς να προστατεύσω την οικογένειά μου. Έχω δύο παιδιά. Είμαι συντετριμένος. Αισθάνομαι χάλια. Είμαι σοβαρισμένος. Μου έχει απειλήσει ανοιχτά στα παιδιά μου ότι θα σκοτώσει, θα κάψει τα παιδιά μου, την οικογένειά μου. Τα έχω καταγγείλει όλα αυτά, όχι σήμερα που μιλάμε, τα έχω καταγγείλει από τότε. Ο κατηγορούμενος Φανοποιός περιμένει τώρα την απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου της Πάτρας για το αν θα προφυλακιστεί ή όχι.